Σας καλησπέριζω στο κλειστό της Σταύρος μου. Είναι έτοιμο έτοιμα για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι για την bronze κατηγορία. Μάτσε οχτάδας στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματός μας. Πρώτο παιχνίδι της σειράς. Μπακάρτι Τελ Αβίβ με τα μπλε σκούρα. Ήχιτ με τα γαλάζια και ροζ. Στο τζάμπολο του αγώνα ήταν ο Λάτζας, το κέρδισε από το Φωτόπουλο. Αγγελιουδάκη, Σουβλέρης, Παναγιωτάκης και Μιχαηλίδης η πεντάδα τους. Ο Μιχαηλίδης δίνει στον Σουβλέρη, πατάει καλά ο Γιώργος και βάζει τον πρώτο καλά στο αγώνα. Ο Γιώργος Σουβλέρης, ο οποίος αγωνίζεται κόντρα στην πρώην ομάδα του, συγγνώμη. Βερδαμιλάκης, Νικολάου, Φωτόπουλος, Καρατζάς και Παρασκευόπουλος είναι η... Οι πέντε hit. Ο Καρατζάς κερδίζει φάουλ στην προσπάθεια. Θα πάει για δύο ελεύθερες βολές. Διακοπή είναι για να βγάλει ο Γιαρδαμιλάκης το Σταύρο που φοράει στο λαιμό του. Ο Καρατζάς αστοχεί στην πρώτη βολή. Το 0-2 μένει. Έξω και η δεύτερη. Rebound από τον Αγγελιουδάκη. Παναγιωτάκης τώρα. Θα αφήσει τον Σουβλέρη. Κρατάει ο Γιώργος. Παναγιωτάκης πάλι στην μπάλα. Σταματάει την τρίπλα, κλείνεται, βρίσκει ωραία στον Μιχαηλίδη και εκείνο στον Αγγελιουδάκη, ξεκινάει ένα drive. Άστοχο ο Αγγελιουδάκης, rebound μαζεύει ο Φωτόπουλος για την ομάδα του. Ο Καραό Παρασκευόπουλος βρίσκει τον Γιορταμιλάκη, ζητάει ξανά την μπάλα, δεν θα την πάρει προς το παρόν. Ο Φωτόπουλος θα την πάρει αντιθέτως, θα σηκωθεί για δύο Φωτόπουλος, ο οποίος είναι κίνδυνος σε λίγη απόσταση, δεν έβαλε τώρα το σούτ του. Ο Σουβλέρης μετά το rebound τρέχει το γήπεδο. Δίνει στον Λάτζα, Παναγιωτάκης και Μιχαηλίδης τώρα. Κρατάει ο Χρήστος. Δίνει έξω στον Παναγιωτάκη πάλι. Προς τα μέσα θα πάει ο Παναγιωτάκης. Είναι άστοχος, ωραίο. Άλμα σε πολύ καλό timing από τον Σέξο Μιχαηλίδη για το rebound. 5 δευτερόλεπτα έχουν ακόμη για επίθεση. Υπεθέσεις Μπακάρτη. Ο Σουβλέρης θα σηκωθεί. Άστοχο το σούτ για 2 ήταν. Ο Λάτζας μαζεύει, ούτε εκείνος δεν βάζει συνέχεια. Υπάρχει rebound, δεν βρήκε κανένα αυτό το στεφάνι. Παρασκευόπουλος τώρα στην μπάλα. Θα πασάρει στον Καρατζά. Γιορταμιλάκη στην μπάλα. Και Νικολάου τώρα. Έξω στον Παρασκευόπουλο, πάει λίγο πιο μέσα. Και θα βάλει το πρώτο καλά στον hit. 2-2 το σκορ. Παναγιωτάκης τώρα θα αφήσει στον Σουβλέρη. Αγγελιουδάκης κάνει μια πανέμορφη κίνηση ο Αγγελιουδάκης. Κερδίζει φάουλ, θα πάει για βολές. Μέσα η πρώτη του βολή, νέο προβάδισμα για την Μπακάρντι, 2-3 το σκορ. Έξω η δεύτερη, ο Νικολάου αφήνει τον Παρασκευόπουλο. Καρατζάς. Θα βρει τον Παρασκευόπουλο και πάλι. Ο Φωτόπουλος του δίνει ένα σκριν, ο Παρασκευόπουλος θα σηκωθεί, δεν θα βάλει το καλάθι. Rebound μάζεψε ο Λάτζας. Παναγιωτάκης στην μπάλα, περνάει ωραία μέσα στο ζωγράφισο στον Μιχαηλίδη. Δύσκολη προσπάθεια του Χρήστου, κερδίζει φάουλ και θα πάει για δύο ελεύθερες βολές. Ψύχρεμος ο Χρήστος βάζει την πρώτη. 2-4 το σκορ και 2-5 μέσα και η δεύτερη του.
7 και 20 για την πρώτη περίοδο χωρίς τον Αρβανιτάκη στο ξεκίνημα. Η Heat, περίεργη επιλογή αυτή από τον Στέφανο. Ο Γιορταμιλάκης πήρε από τον Παρασκευόπουλο, ανεβαίνει, κερδίζει φάουλ, έχουμε νέες βολές στο παιχνίδι. Το φάουλ ήταν από τον Μιχαηλίδη. Γιορταμιλάκη σουτάρι, βάζει την πρώτη. 3-5 το σκορ. Μέσα και η δεύτερη. 4-5. Ο Μιχαηλίδης δίνει τώρα στον Σουβλέρι. Κράταει ο Γιώργος. Παναγιωτάκης στον Αγγελιουδάκη, ο Μιχαηλίδης στον Λατζακάκη. Ο Παρασκευόπουλος βρέθηκε με την μπάλα στα χέρια πολύ απλά. Φωτόπουλος πάει λίγο πιο μέσα, γυρνάει στο καλό αριστερό του χέρι, αλλά δεν βάζει καλά. Ο Μιχαηλίδης μαζεύει το rebound, περνάει το κέντρο μόνος του. Αγγελιουδάκης τώρα δεν πάει στον Ασμενάν, θα βγάλει την μπάλα έξω στον Σουβλέρι. Μόνος του ο Γιώργος τελειώνει, δεν ευθυντή. Rebound από τον Γιορταμιλάκη. Παρασκευόπουλος στον Φωτόπουλο, μέχρι μέσα, πήρε φάουλ, νέες βολές στο παιχνίδι, 6-25 για την πρώτη περίοδο. Ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ, hit, αν βάλει και τις δύο του βόλες ο Φωτόπουλος. Στην πρώτη είναι εύκοπος, έτσι κι αλλιώς συνήθως βάζει βόλες πολύ άνετα ο Φωτόπουλος. Έξω και στη δεύτερη, 5-6 μπροστά η Heat. Παναγιωτάκης. Δίνει στον Αγγελιουδάκη δίπλα του. Ο Καρατζάς είναι πάνω στην άμυνα. Σουβλέρης τώρα. Ο Λάτζας του ζητάει την μπάλα στο post. Θα την πάρει. Θα κοπεί από το Φωτόπουλο. Τρομερή άμυνα. Ριμπάντ από τον Γιορταμιλάκη. Παρασκευόπουλος έχει τώρα. Καρατζάς και Φωτόπουλος έξω στον Καρατζά και πάλι Παρασκευόπουλος τώρα για τους Heat. Ο Φωτόπουλος ανεβαίνει, του δίνει ένα screen. Καρατζάς για τρεις, δεν θα βάλει. Ο Λάντας μαζί του πάντα απέναντι στον κοντύτερο του Νικολάου, είχε πλονέκτημα και ο Λάντας. Ο Σουβλέρης τώρα ανεβαίνει δυναμικά, κερδίζει ένα φάουλ και θα πάει για δύο βολές. Ευκαιρία για να πάρουν πίσω το προβάδισμά τους έχουν εδώ οι παίχτες της Μακάρντι Τελαβίβ. 3-3 είναι τα ομαδικά. Εύστοχο στην πρώτη ο Σουβλέρης. 6-6 το σκορ, έφτασε τους 3 πόντους. Και τώρα τους 4 ο Γιώργος. 6-7 μάλλον, συγγνώμη, μπροστά η Μακάρντι. Παρασκευόπουλος δίνει δίπλα του στον Καρατζά. Ο Γιορταμιλάκης τώρα για τρεις. Δεν εξοχή. Ο Λάντζας μαζεύει νέο rebound και δίνει την μπάλα δίπλα του στον Παναγιωτάκη. Σουβλέρης τώρα στον Μιχαηλίδη. Έχει και τον Γιορταμιλάκη κοντά του πέρα από τον Νικολάου. Ο Παναγιωτάκης παίρνει φάλα τον Γιορταμιλάκη. Ήταν αρκετά επιθετική η άμυνά του. Δεύτερο φάουλ του Γιορταμιλάκη. Κατευθείαν θα τον βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Αρβανιτάκης. Η κίνηση που από ό,τι φαίνεται θα είναι κλειδί για τους Μπακάρντι. Ο Χριστάκης μπήκε κατευθείαν. Μόλις μπήκε και ο Αρβανιτάκης πολύ γρήγορα. Οπότε εκείνος θα πάει πάνω και στο μαρκάρισμα, πιστεύω. Παρασκευόπουλος θα έκλεψε την μπάλα από τον Παναγιωτάκη. Νικολάου στον Παρασκευόπουλο. Όντως ο Χτιστάκης έχει πάει πάνω στον Αρβανιτάκη. Πάρα πολύ ωραία. Βρίσκεται ο Νικολάου και ο Παρασκευόπουλος. Δεν έφερε το καλάθι. Rebound μαζεύει ο Μιχαηλίδης. Λατζάς και Χτιστάκης τώρα.
δεν είναι καλή πάσα. Ο Χριστός προσπάθησε να διορθώσει, αλλά πάτσε τη γραμμή. Το 6-7 μένει μπροστά με έναν Ιμπακάρντι. Ο Παρασκευόπουλος είναι στην μπάλα. Δίνει στον Καρατζά με το σουβλέρι πάνω του. Θα σηκωθεί ο Καρατζάς. Δεν θα ξεκίσει. Ριμπάνω ο Νικολάου. Αλλάζει με τον Αρβανιτάκη. Άστοχο το τρίπο του Κεστέφ. Ο Λάντζας καθάρισε και πάλι για την ομάδα. Το Μιχαηλίδης θα περάσει. Ωραία σταυρωτή. Ο Παναγιωτάκης όμως δεν κατάλαβε τι μπάσα του συμπαίκτη του στη συνέχεια. Αλλαγή τώρα στο παιχνίδι. Ο Κρεμαστάς πέρασε στη θέση του Νικολάου. 3.55 για την περίοδο. Χαμηλό σκορ. Το πόνταρε ο coach Ζόρζος στις pre-game δηλώσεις του. Παρασκευόπουλος τώρα κάνει ωραία κίνηση, βρίσκει τον Κρεμαστά. Ωραία, θα σηκωθεί εκείνος μετά από μια εξισόμορφη προσπάθεια. Δεν πήγε το καλάθι. Rebound μάζεψε ο Καρατζάς. Την μπάλα την έχει έξω ο Αρβανιτάκης. Και τώρα Παρασκευόπουλος πάλι για τους hit. 3,5 λεπτά για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Ο Φωτόπουλος προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Αρβανιτάκη. Με πόδι χρεώθηκε ο Λάντζας. Νέο 14 για τους hit. Αρβανιτάκη στον Φωτόπουλο. Και τώρα Παρασκευόπουλος. Φάουλ είχαμε από τον Κτιστάκη. Αρβανιτάκης στον Φωτόπουλο. Καρατζάς τώρα για τρεις. Εξτοχή. Έχουμε time out. Δεν του άρεσε το κουκό του Ζόρζου. 9-7 είναι μπροστά η hit. 3-13 για την περίοδο. Σε λίγο μαζί γυρίσαμε στο παιχνίδι. Την μπάλα την έχει ο Παναγιωτάκης για την Μπακάρντι Τελαβίβ. Κτιστάκης και Μιχαηλίδης τώρα στην μπάλα με τον Κρέμα στα πάνω του. Παίρνει ένα σκρίν από τον Καριοφίλιο Μιχαηλίδης. Θα βάλει για 2 το σούτ του. Ισοπαλία στο παιχνίδι. 9 για το σκορ. Καρατζάς δίνει δίπλα στον Φωτόπουλο. Από μέση απόσταση εκείνος θα σηκωθεί. Δεν έβαλε. Λιμπάουντα από τον Κτιστάκη, βλέπει δίπλα τον Παναγιωτάκη. Κτιστάκης και πάλι βουτάει στο παρκέ. Εκεί ο Καρατζάς κλέβει την μπάλα. Αρβανιτάκης στον Κρεμαστά έχει δώσει. Έχουμε φάουλ από τον Γιρούκη με το σώμα. Θα στείλει για βόλες τον Κρεμαστά. Έξω η πρώτη βολή του Κρεμαστά. Μέσα η δεύτερη. 19 μπροστά η hit. Παναγιωτάκης δίνει στον Γιρούκη. Καριοφίλης τώρα στην μπάλα. Και Γιρούκης πάλι στον Παναγιωτάκη. Κτιστάκης και Μιχαηλίδης. Πολύ δύσκολο το τελείωμα που κυκύρισε. Δεν έβαλε, πήρε όμως φάουλ και θα πάει για δύο βόλες ο Χρήστος. Εύστοχη στην πρώτη και πάλι. Δέκα το σκορ. 10-11 τώρα μπροστά η Μπακάρντι και πάλι. Πολλές συναλλαγές στο προβάδισμα ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο. Καρατζά, Παρασκευόπουλος κρατάει την μπάλα. Ο Αρβανιτάκης προσπαθεί να ελευθερωθεί. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Ο Χριστάκης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω του. Όμως έχουν δοθεί πολλά φάουλ ήδη και από τις δύο ομάδες. Βολές για τον Φωτόπουλο από ομαδικά. 1.48 για την περίοδο. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη από τον Φωτόπουλο.
rebound από τον Καριοφίλη για την Μπακάρντι Τελαβίβ. Ο Παναγιωτάκης τώρα έχει την μπάλα, προσπαθεί και βρίσκει τον Μιχαηλίδη μέσα στο ζωγραφιστό. Νέο φάουλ κερδίζει ο Χρήστος, νέες βολές για εκείνον. Είναι στους 6 πόντους ο Χρήστος, χωρίς να έχει χάσει σούτ απόψε. 4-4 βολές και 1-1 δίποντο μαζί με 3 rebound, 1 assist. Προς το παρόν. Μέσα η πρώτη, μέσα στη δεύτερη. Χρήσα! Χρήστο. Γιατί? Χρήστο. 11-13 έχω εγώ. Την μπάλα την έχει τώρα ο Παρασκευόπουλος. Πάει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ και θα πάει για βολές. Μέσα η πρώτη Παρασκευόπουλου. Μειώνει σε 12-13. 13-13 το σκορ τώρα, ισοπαλία στο παιχνίδι. Παναγιωτάκης στον Κτιστάκη. Μιχαηλίδης για 2, δεν έβαλε ο Χρήστος. Rebound από τον Αρβανίτακη τώρα για τους hit. Ο Παρασκευόπουλος και πάλι σε ρελοά σου περνάει, βλέπει τον Στέφανο. Φάουλ θα του κάνει ο Κτιστάκης, δεύτερο προσωπικό, πολύ γρήγορα, ξέρει να τα παίρνει αυτά ο Στέφανος. Θα πάει για 2 βολές. Ο Κούκας θα περάσει τώρα στη θέση του Κτιστάκη. Για τον προφανή λόγο το ότι έφτασε πολύ γρήγορα 2 προσωπικά. 6 πρώτη βολή του Στέφανου. Το 13-13 μένει. Μέσα η δεύτερη. 13-14. 14-13 συγγνώμη το σκορ. Παναγιωτάκης. Λιγότερο από ένα λεπτό για την περίοδο. Ο Γυρούκης τώρα θα βρει τον Μιχαηλίδη. Καριοφίλης στο post, ανεβαίνει δυναμικά, χρειώνεται με βήματα όμως. Ο Βιλιώτης θα αφήσει τον Παρασκευόπουλο. Περνάει το κέντρο και κρατάει ο Παρασκευόπουλος, περιμένει να κινηθούν κατάλληλα για το σύστημα οι συμπαίκτες του. Ο Καρατζάς παίρνει τον κεντρικό διάδρομο με στον Βιλιώτη, με 3 δευτερόλεπτα χρεώνεται εκείνος. Το 14-13 υπέρ των hit θα μείνει στον πίνακα. Παναγιωτάκης. Κρατάει ο Παναγιωτάκης. 11 δευτερόλεπτα έχει ακόμα. 2-3 δευτερόλεπτα διαφορά έχουν τα δύο χρονόμετρα. Ο Γυρούκης θα πατήσει τη γραμμή. 8 δευτερόλεπτα μένουν τώρα. Ναι, όλα για τους hit. Ο Γιορταμιλάκης είναι μπήκε στη θέση του Αρβανιτάκη. 7 δευτερόλεπτα, 6-5. Ο Γιορταμιλάκης κρατάει, σηκώνεται για 3. Δεν είναι φτωχή. Δεν ήθελε ακριβώς αυτό ο Στέφανος νομίζω. Μια πάσα περιμένει και φτάνει και ψηλά. Παναγιωτάκης τώρα και Μιχαηλίδης. Δεν προλάβαινε να πετάξει ο Χρήστος. Ακόμα κι αν έμπαινε αυτό το σουτ δεν θα μετρούσε. Τέλος η πρώτη περίοδος. Μπροστά με 14-13 η hit. Σε λίγο μαζί με το δεύτερο δεκάλεπτο. Γύρισαμε στο παιχνίδι. Ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η hit έχουν την πρώτη κατοχή. Παρασκευόπουλος είναι στην μπάλα. Βιλιώτης, Αρβανιτάκης, Φωτόπουλος και Καραντζάς μαζί του. Ο Βιλιώτης παίρνει στο post. Δίνει απέναντι στον Φωτόπουλο. Φάουλ χαμηλά. Θα του κάνει ο Κούκας. Έξυπνο φάουλ. Κούκας, Καριοφίλης, Γυρούκης, Σουβλέρης και Αγγελιουδάκης. Οι πέντε που έχει επιλέξει ο κόουτς Τζόρζος για να ξεκινήσουν το δεύτερο δεκάλεπτο. Αλλά την έχει τώρα ο Παρασκευόπουλος, τροφοδοτεί τον Βιλιώτη. Πολύ ωραία υποδέχεται, γυρνάει και βάζει εκείνος.
16-13 μπροστά η Hit. Σουβλέρης στον Αγελιουδάκη. Ο Καραμπτάς βουτάει ωραία στην μπάλα, η κατοχή μένει στους παίχτες της Μπακάρντι. Όλα καλά, ο Αγελιουδάκης χτύπησε λίγο τον αγώνα του, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να συνεχίσει. Σουβλέρης παίρνει το screen του Καριοφίλη, σηκώνεται για 3, δεν ήταν καλή προσπάθεια. Rebound από τον Καρατζά. Παίρνει και την μπάλα του Παρασκευόπουλου τώρα, 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Παρασκευόπουλος ζητάει screen από τον Βιλιώτη, θα το πάρει. Θα πατήσει το ζωγραφιστό και θα βάλει ο Παρασκευόπουλος σε ένα καλάθι. Συν 5 για τους Hit, 18-13 το σκορ. Για να δούμε πώς θα διαχειριστεί και τα time out τώρα ο coach Ζόρζος. Πήρε ένα στο πρώτο δεκάλεπτο. Να δούμε πότε θα χρειαστεί το δεύτερο και αν θα χρειαστεί το δεύτερο ή αν θα βρει τη συγκέντρωσή της η ομάδα του. Ο Καριοφίλης βγάζει έξω τον Γιουρούκη. Για 3 σηκώνεται. Δεν εξοχή. Περιμένουμε ο Παρασκευόπουλος. Στο παρόν δείχνουν να μην παίζουν όσο συγκεντρωμένα θα έπρεπε οι παίχτες της Μπακάρντι. Ο Φωτόπουλος προσπαθεί να περάσει τον Μπούκα. Θα πατήσει τη γραμμή. Ο Κτιστάκης θα περάσει τώρα στη θέση του Γυρού. Και ο Κτιστάκης, ο οποίος έχει ήδη δύο προσωπικά φάουλ, πρέπει να προσέξει να μην κάνει τρίτο πολύ γρήγορα. Κτιστάκης παίρνει σκηνά τον Καριοφίλη, ελευθερώνεται, σηκώνεται για 2. Δεν μπήκε το σουτ, ωραίο το μπλοκ και το rebound από τον Αρβανιτάκη. Ο Καρατζάς έχει περάσει το κέντρο. Παρασκευόπουλος τώρα στην μπάλα. Θα βρει τον Καρατζά δίπλα του. Ωραία, θα ανέβει ο Καρατζάς. Πανέμορφη κίνηση μέχρι το lay-up. Σουβλέρης τώρα στην μπάλα, 20-13 είναι το σκορ. Κτιστάκης στον Καριοφίλη. Θα πάρει φάουλ και θα πάει για βολές ο Καριοφίλης. Μέσα η δεύτερη. 20-14 το σκορ. Ο πρώτος πόντος στην περίοδο ήταν αυτός για την Μπακάρντι. Ήρθε μετά από περίπου 2.40. Ο Παρασκευόπουλος τώρα θα ανέβει από τα δεξιά, δεν θα βάλει, καλή εκεί η αμυνακή θα δείξει ο Αγγελιουδάκης. Ο Καριοφίλης θα είναι εκείνος που μάζεψε το rebound. Τιστάκης δίνει στον Κούκα, εκείνος πολύ όμορφα στο σουβλέρι για το καλάθι. Παρασκευόπουλος τώρα. Θα δώσει δίπλα στον Γιορταμιλάκη. Ο Φωτόπουλος πίσω από την πλάτη στον Παρασκευόπουλο. 8 δευτερόλεπτα, 6-5. Ο Παρασκευόπουλος πολύ όμορφα κινήθηκε και δεν έβαλε όμως το lay-up. Rebound και πάλι ο Καριοφίλης. Ο Κτιστάκης τρέχει, βλέπει τον Σουβλέρη. Δεν θα βάλει ο Γιώργος. Rebound από τον Φωτόπουλο στη συνέχεια. Το 20-16 μένει υπέρ των Hit. Ο Παρασκευόπουλος τώρα περνάει ωραία από την πλάινη γραμμή, βρίσκει τον Φωτόπουλο. Δεν μετράει το καλάθι, πήρε φάουλ χαμηλά ο Φωτό. Τρίτο ομαδικό για την Μπακάρντι, 6-16 για την περίοδο. Ο Μιχαηλίδης θα περάσει τη θέση του Κούκα. Αρβανιτάκης τώρα στο out, Βιλιώτης και Παρασκευόπουλος. Θα βρει τον Γιορταμιλάκη, βήματα από τον Θοδωρή. Άλλη μια καλή άμυνα θα βγει για την Μπακάρντι. Της
Κωστάκη Στάφη τον Σουβλέρι. Μόνος του παίρνει το κέντρο Γιώργος. Μιχαηλίδης και Καριοφίλης. Βλέπει τον Αγγελιουδάκη. Φάουλ το έκανε ο Γιώργος Μιλάκης. Τρίτο φάουλ Γιώργος Μιλάκη. Αυτό κι αν είναι πρόβλημα για τους Χιτ. Ο Αγγελιουδάκης είναι τώρα στην επαναφορά. Βλέπει τον Καριοφίλη. Κακό το τελείωμα. Rebound από τον Βιλιώτη. 5-50 για το ημίχρονο. Ο Παρασκευόπουλος είναι στην μπάλα. Κρατάει. Συμπέκτη ψάχνει. Δεν περνάει την παντόρ του. Ο Βιλιώτης διορθώνει όμως. Ελιώλη με τα αριστερό. Και γράφει 16-22-16 μάλλον το σκορ. 5-25 για την δεύτερη περίοδο. Ο Μιχαηλίδης θα πάρει το φαλ από τον Φωτόπουλο. Πολύ έξυπνα. Μπούτσισε και στην μπάλα στο απλωμένο χέρι του Φωτόπουλου. 5-21 για την περίοδο. Τιστάκη στον Σουβλέρι. Πάει προς τα μέσα ο Γιώργος. Δεν θα βάλει το καλάθι του τώρα. Ο Παρασκευόπουλος μάζεψε. Αρβανιτάκης από μακριά για τρεις. Δεν έχει βρει ρυθμό. Στέφανος ασφυκτική άμυνα πάνω του. Ο Φωτόπουλος έβαλε συνέχεια το rebound. Ο Σουβλέρης τρέχει το γήπεδο. Βλέπει τον Αγγελιουδάκη. Εκτός ισορροπίας εκείνος. Δύσκολη προσπάθεια. Και αρκετά βεβαιασμένη θα έλεγα. 4-45 τώρα για την περίοδο. Ο Αρβανιτάκης θα πάρει νέο σουτ και θα το βάλει. Ο Αγγελιουδάκης μαζεύει. Η μπάλα φτάνει στον Ακτιστάκη τώρα. Δεν έχει κατέβει ο Μιχαηλίδης. Ο Ακτιστάκης πάει μόνος του μέχρι μέσα. Λίγο άναρχο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Έχει λίγο πιο συγκεντρωμένη. Αυτό νομίζω ότι έχει κάνει τη διαφορά των 6 πόντων που βλέπουμε στον πίνακα αυτή τη στιγμή. Ο Φωτόπουλος θα σηκωθεί. Δεν ευστόχησε. Rebound από τον Λατζά. Σουβλέρης στον Αγγελιουδάκη. Κτιστάκης τώρα. Και Λάτζας πάλι στον Κτιστάκη. Ο Μιχαηλίδης γυρνάει όμορφα και βάζει το καλάθι. 22-18 το σκορ. Παρασκευόπουλος στον Αρβανιτάκη. Ξανά Παρασκευόπουλος και Φωτόπουλος τώρα. Από την Μπακάρτη φυγή μπάλα από τον Μιχαήλ συγκεκριμένα. Αρβανιτάκης δεν περνάει την μπάσα του στην επαναφορά. Ανανέωση στο χρονόμετρο της επίθεσης των Heat. Time out ζητάει ο Στέφανος. Σε λίγο μαζί γύρισαμε στο παιχνίδι. Ο Παρασκευόπουλος είναι στο out. Ξανά συμπαίκτη, βλέπει τον Βιλιώτη. Ξανά Παρασκευόπουλος. Παίρνει ένα σούτ και μαζί. 24-18 το σκορ. Ο Κτιστάκης δίνει τώρα στον Παναγιωτάκη. Λατζάς έξω στον Παναγιωτάκη. Κτιστάκης τώρα. Και Αγγελιουδάκης. Τον Κτιστάκη πάλι. Λατζάς και Μιχαηλίδης. Βρίσκει τον Παναγιωτάκη. Πάλι Μιχαηλίδης. 2 δευτερόλεπτα. 1. Έχει δει το χρόνο ο Κτιστάκης. Σηκώνεται. Δεν έβαλε. Ριβάλλον από τον Παρασκευόπουλο. Περνάει και το κέντρο. 2-42 για να τελειώσει το ημίχρονο στο μάτς. Ο Παρασκευόπουλος στον Καρατζά. Κλείνει καλά ο Παναγιωτάκης. Σηκώνει το Καρατζάς. Βάζει.
Απίστευτο πρώτο ημίχρονο από τους Χιτ, 26-18 το σκορ. Έχει μπλοκάρει επιθετικά η Μπακάρντι Τελ Αβίβ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Κτιστάκης στον Μιχαηλίδη. Ανοίγει λίγο χώρο ο Παναγιωτάκης, τελικά ξεμαρκάρει στο σηκωθεί για 3 και με το βάλει. Δίνει ανάσα στην ομάδα του Γκάρντ της Μπακάρντι, 26-21 το σκορ. Παρασκευόπουλος. Θα βρει τον Καρατζά. Ο Φωτόπουλος ανοίγεται, αργεί να πάει εκεί η μπάλα. Παρ' όλα αυτά ο Κτιστάκης βούτυξε για να κλέψει με πολύ ρίσκο. Χρεώνεται το τρίτο προσωπικό του. Παρασκευόπουλος στον Καρατζά για 3. Θα το βάλει και από τον Καρατζάς. Τρομερό πρώτο ημίχρονο από τον παίκτη στον Χιτ για 2. Ήταν η προσπάθειά του, 28-21 το σκορ. Τελικά Παναγιωτάκης στον Κτιστάκη. Μιχαηλίδης τώρα σηκώνεται για 2, κόβεται από τον Φωτόπουλο. Rebound το Βιλιώτης. Παίρνει και την μπάλα τώρα Φωτόπουλος. Δεν πάει σε βιαστική επιλογή. Ο Αρβανιτάκης έξω στον Παρασκευόπουλο. Τρομερό διαβάσμα έχουν κάνει και οι δύο ομάδες. Ο Βιλιώτης τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό της Μπακάρντι. Από τον Γιουρούκη το φάουλ. Βολές για τον Βιλιώτη. Αν μέτρησε για 2, ναι. Έξω η πρώτη του Βιλιώτη. Μέσα η δεύτερη. 29-21 το σκορ. 55 δευτερόλεπτα μένουν στο ημίχρονο. Παλαγιωτάκης κρατάει την μπάλα, παίρνει σκηνά τον Λάτζα. Τον τροφοδοτεί τώρα. Δεν θα μπει το καλάθι από εκείνον. Ο Βιλιώτης μάζεψε. Παρασκευόπουλος τώρα στον Φωτόπουλο. Μέχρι μέσα Φωτό. Δεν θα στείλει διαφορά στους 10. Μια καλή ευκαιρία. Ο Παναγιωτάκης έχει τώρα για την Μπακάρντι. Ο Μιχαηλίδης τη ζητάει. Δεν πάει εκεί η μπάλα όμως. Έφερε αυτό έναν εκνευρισμό στον Μιχαηλίδη, ο οποίος ήθελε να παίξει αυτό το ενασμένο. Ο Παναγιωτάκης δικαιώνεται παρόλα αυτά. Βάζει το καλάθι, 29-23 το σκορ. 8 δευτερόλεπτα, 7. Ο Παρασκευόπουλος πάει σε ένα drive, τελειώνει μόνος του. Αστοχή, ριβάνω τον Φωτόπουλο. Φάουλ και βολές. Μέσα η πρώτη, 30-23. Μέσα και η δεύτερη. Ο Παναγιωτάκης προλαβαίνει να πετάξει και θα βάλει το σουτ. Τέλος την περίοδο, μπροστά με 31-23 hit. Σε λίγο μαζί με την τρίτη περίοδο. Γυρίσαμε στο παιχνίδι, ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο. Καρατζάς Παρασκευόπουλος, Γιορταμιλάκης Νικολάου και Φωτόπουλος η Χίτ, Αγγελιουδάκης Παναγιωτάκης, Λάτζας Σουβλίρης και Μιχαηλίδης η Μπακάρντι Τελ Αβίβ. Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο Φωτόπουλος πήρε από τον Παρασκευόπουλο και επέστρεψε εκεί την μπάλα. Ανεβαίνει ο γκάρντ των Χίτ. Ο Αγγελιουδάκης βάζει τα χέρια, κλέβει. Σουβλίρης στον Αγγελιουδάκη μπροστά για 2 η προσπάθεια. Παρασκευόπουλος τώρα. Γιορταμιλάκης και ξανά Παρασκευόπουλος. Στον Γιορταμιλάκη πάλι. Ο Παρασκευόπουλος δίνει δίπλα στον Γιορταμιλάκη για 3. Δεν ευθόγησε. Rebound από τον Μιχαηλίδη. Να τρέξουν. Ζητάει ο
πάγκος της Μπακάρντι. Παναγιωτάκης για τρεις. Δεν είναι ευστοχή. Ο Λάντας προλαβαίνει και μαζί του στο επιθετικό rebound. Ψάχνει συμπαίκτη. Σηκώνεται για τρεις ο ψηλός. Απροσμένη κίνηση. Δεν έβαλε. Ο Γιώργος Μιλάκης μάζεψε. Παρασκευόπουλος στον Νικολάου. Καρατζάς τώρα στον εντελώς μόνο του Νικολάου. Εκείνος όμως δεν ξέρω γιατί δεν σηκώθηκε. Έκανε και μια κακή πάσα στη συνέχεια. Το 31-23 θα μείνει. Παναγιωτάκης. Στον Αγγελιουδάκη και τώρα Σουβλέρης. Πάει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ. Θα πάει για δύο βόλες ο Γιώργος. Βάζει την πρώτη. 31-24 το σκορ. Μέσα και η δεύτερη από τον Γιώργο. 31-25. Παρασκευόπουλος. Κρατάει την μπάλα. Γιώργο Μιλάκης τώρα. Καλά επίσης ο Σουβλέρης. Παρασκευόπουλος ξανά. Δεν μπαίνει το φλότερ. Περιμένουμε από την Λατζά. Παναγιωτάκης στον Αγγελιουδάκη για δύο. Είναι μέσα και αυτό. Ανεβαίνει λίγο η αυτοπεποίθηση των παίκτων της Μπακάρντι. Κράβιες ζωντάνιας και από τον πάγκο. 31-27 το σκορ με αυτό το 4-0. Παρασκευόπουλος τώρα. Ψάχνει συμπαίκτη, δίνει δίπλα του στον Καρατζά. Προς τα μέσα θέλει να πάει ο Καρατζάς. Ωραία για να του Λάτσα, κρατάει ο Καρατζάς. Αλλά ο Φωτόπουλος συνέχεια δεν προλαβαίνει να σηκωθεί. Θα βγει και αυτή η άμυνα για την Μπακάρντι. Time out αμέσως θα καλέσει ο Στέφανος Αρβανιτάκης για τους Χιτ. Σε λίγο μαζί για τα 7,5 λεπτά της περίοδου. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Ο Παναγιωτάκης έχει την μπάλα. Αγγελιουδάκης. Και Παναγιωτάκης πάλι. Έχουμε φάουλ πάνω στον Χρήστο Μιχαηλίδη από τον Νικολάου. Μιχαηλίδη στο out. Θα βρει τον Λάτζα. Δεν προσθέτει. Ήρθα πολύ χαριστέως. Έβαλε ένα καλάθι. 31-29 το σκορ. 6-0 το σερί της Μπακάρντι στο δεκάλεπτο. Καρατζάς στον Παρασκευόπουλο. Προσπίτω ωραία, βλέπει τον Φωτόπουλο. Καλά, θα τον Φωτό. 33-29 το σκορ. Ο Παναγιωτάκης δίνει στον Αγγελιουδάκη. Ανεβαίνει εκείνος, βλέπει τον Μιχαηλίδη. Ο Λάτζας κρεώνεται με 3 δευτερόλεπτα. Παρασκευόπουλος. Κρατάει, δίνει στον Φωτόπουλο. Φάουλ το έκανε ο Λάτζας. Πρώτο ομαδικό για την Μπακάρντι. Δύο έχουν οι Χιτ. Φωτόπουλος στον Παρασκευόπουλο. Καρατζάς τώρα. Γυρνάει ωραία προς πίτε. Βουτάνε εκεί κατά της Μπακάρντι. Δεν ξέρω από έχει γίνει μπαλά. Από τον Καρατζά, λειτουργητής. Έξι λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Ο Αγγελιουδάκης έχει. Μιχαηλίδης παίρνει ένα φάουλ χαμηλά.
Πάει και στο άλλο ο Μιχαηλίδης. Σουβλερής. Για τρεις σηκώθηκε, δεν έβαλε. Λοιπόν, από τον Φωτόπουλο. Παρασκευόπουλος στον Γιορταμιλάκη. Καρατζάς τώρα. Θα σηκωθεί. Δεν θα βάλει το καλάθι. Ο Λάτζας μαζεύει. Μιχαηλίδης. Βρίσκει ωραία πάσα στον Λάτζα. Ο Παναγιωτάκης στον Σουβλέρη. Εντελώς μόνο στο Γιώργος. Σηκώθηκε για τρεις. Δεν έβαλε μπάλα και από τον Λάτζα. Συνέχεια στη διεκδίκηση. Τώρα για να περάσει ο Στέφανος Αρβανιτάκης στο μάτς. Στη θέση του Καρατζά κατευθείαν. Η κίνηση που έχει επιλέξει σαν κλειδί ο Γκο Τζόρζος, ο Κτιστάκης περνάει πάνω του. Γιορταμιλάκης 5 και 15 για την περίοδο. Στον Παρασκευόπουλο έχει αφήσει. Φωτόπουλος και Αρβανιτάκης πάλι. Δίνει στον στον Παρασκευόπουλο. Ο Νικολάου έχει βγει μπάλα τώρα. Από τον Μιχαηλίδη, συγγνώμη. Ο Νικολάου έκανε την πάσα. Αρβανιτάκης το out. Δίνει στον Νικολάου και τώρα Παρασκευόπουλος κερδίζει ένα φάουλ χαμηλά. Ο Αρβανιτάκης είναι στο out. Φωτόπουλος θα γυρίσει, θα βρει απέναντι τον Γιορταμιλάκη. Αρβανιτάκης για τρεις. Άλλη όχι από τον Αγγελιουδάκη. Ριμπάουντ ο Μιχαηλίδης. Ο Κτιστάκης ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Αστοχή. Ριμπάουντ από τον Γιορταμιλάκη. Ο Παρασκευόπουλος είναι στην μπάλα. Υπεραριθμία έχει εδώ η ομάδα των Χιτ, την εκμεταλλεύεται με ένα drive, αλλά δεν θα βάλει ο Παρασκευόπουλος. Ο Χτιστάκης μετά το rebound δίνει στον Μιχαηλίδη, καλάθι και φαούλ. 33-31 το σκόρ, έχει και μια βολή ο Χρήστος. Άδειο το σκορ. Παρασκευόπουλος. Κρατάει την μπάλα. Βρίσκει τον Φωτόπουλο για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι. Ριμπάντο του Μιχαηλίδη. Πήρε και φάουλ. Βόλες ξανά για τον Μιχαηλίδη. Ευκαιρία να περάσουν μπροστά οι παίχτες της Μπακάρντι. Μέσα ήταν η πρώτη. Παρασκευόπουλος 33-34. Εντάξει, μπροστά είναι η Μπακάρντι. Ο Παρασκευόπουλος στον Βιλιώτη. Φάουλ πήρε εκείνος χαμηλά. Βιλιώτης έξω στον Παρασκευόπουλο. Μέσα πήγε, δεν έβαλε. Ο Φωτόπουλος μαζεύει και κερδίζει νέο φάουλ. Συμπλήρωσαν ομαδικά με αυτό οι παίχτες της Μπακάρντι. Από το επόμενο θα έχουν βολές και οι Heat.
Μόλις ένα καλάθι έχει μπει. Για τους Σόχιτς αυτή την περίοδο έχουν να κυλήσει 6,5 λεπτά στο δεκάλεπτο. Δεν έχουν να έχει την καλύτερη συγκομίδη που θα μπορούσαν. Ο Βιλιώτης τώρα δίνει έξω τον Παρασκευόπουλο. Ο Καρατζάς θα κοπεί από τον Μιχαηλίδη. Τρομερό το στόπ. Καρβανιτάκης τώρα αλλάζει με τον Παρασκευόπουλο. Θα το τελειώσει το 24. Παναγιωτάκη στον Κτιστάκη. Μιχαηλίδης τώρα. Και Καριοφίλης βήματα. Τρία λεπτά και τρία δευτερόλεπτα για την περίοδο. Ο Παρασκευόπουλος θα δώσει τον Καράτζα. Θα σηκωθεί εκείνος. Θα βάλει ξανά μπροστά. Τρομερός Καράτζα στο δεξινό παιχνίδι. Φτάνει τους 11 πόντους. Την μπάλα την έχει ο Παναγιωτάκης. Παίρνει στην από τον Καριοφίλη. Μιχαηλίδης τώρα. Δεν θα βάλει το καλάθι. Μάζεψε ο Μιλιώτης. Μιχαηλίδης ο οποίος είναι στους 17 πόντους απόψε. Τρομερό μάτς για ακόμη μια φορά από τον Χρήστο. Ο Καρατζάς δίνει στον Φωτόπουλο. Ξανά Καρατζάς και Φωτόπουλος. Δεν θα βάλει το καλάθι. Ριμπάουντ από τον Καριοφίλη. Παναγιωτάκης τώρα. Ναι. Στον Μιχαηλίδη. Κτιστάκης. Τι. Καριοφίλης τώρα. Και Κτιστάκης για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Κτιστάκης. 37-35 μπροστά η Μπακάρντι. 1-40 για την περίοδο. Παρασκευόπουλος. Στον Αρβανιτάκη πάλι Παρασκευόπουλος. Σηκώνεται, κερδίζει φάουλ και θα πάει για δύο βολές. Έξω η πρώτη βολή του Παρασκευόπουλου. 37-35 μένει. Μέσα η δεύτερη. 36-37 μάλλον. Μπροστά με έναν η Μπακάρντι. Έχει και την κατοχή. 1-20 για την περίοδο. Σουβλερί στον Μιχαηλίδη. Καλαθί. Μπροστά η Μπακάρντι. Καρατζάς σηκώνεται αλλά δεν βάζει το καλάθι. Ο Μιχαηλίδης μάζεψε. Φάουλ έχουμε. Βολές για τον Μιχαηλίδη. Απόψε 36-40 το σκορ. Ο Βιλιώτης θα κερδίσει φάλα τον Σουβλέρη και θα πάει για βολές και εκείνος. Είχε το μισμάτι, το διάβασαν ωραία η hit. Έξω η πρώτη του ψηλού.
έξω και η δεύτερη, rebound από τον Αρτιστάκη. Μιχαηλίδης, σουβλέρ, συγγνώμη, στον Αρτιστάκη. 12 δευτερόλεπτα έχουν για επίθεση Μπακάρντι. Ο Κτιστάκης και πάλι θα βάλει καλάθι. 42-36 μπροστά η Μπακάρντι. Την μπάλα την έχει ο Καρατζάς, δίνει στον Παρασκευόπουλο. 16 από τα 20 δευτερόλεπτα που μένουν στην περίοδο είναι για Μουσχύτολη. Πιο γρήγορα παίρνει επίθεση ο Παρασκευόπουλος, δικαιώθηκε όμως. 39-42 το σκορ. Ο Κτιστάκης θα αφήσει τον Μιχαηλίδη. 6 δευτερόλεπτα, 5-4. Κρατάει ο Χρήστος, βλέπει τον Καριοφίλη, προλαβαίνει το ρολόι, δεν θα μπει το καλάθι. Τέλος την περίοδο, μπροστά με 3 η Μπακάρντι, 39-42 το σκορ, σε λίγο μαζί με το τελευταίο δεκάλεπτο. Γύρισαμε στο παιχνίδι, ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο του πρώτου πρώιμη τελικού της σειράς. Ο Κτιστάκης εκεί μπάλα, Σουβλέρης, Καριοφίλης, Μιχαηλίδης και Αγγελιουδάκης μαζί του. Σουβλέρης. Πέρυσι από τον Κτιστάκη, τον ακολουθεί καλά Παρασκευόπουλος, Κτιστάκης για 3. Είναι και πάλι εύστοχος ο Κτιστάκης. Μετά από ασίστ του Σουβλέρη, συν 6 για την Μπακάρντι, 39-45 το σκορ. Προς τα μέσα πάει τώρα ο Καρατζάς, αστοχή, ο ίδιος όμως μαζεύει. Έχει κλειστεί τώρα, βρίσκει τον Βιλιώτη, καλά πει. 41-45 το σκορ. Κτιστάκης. Στον Σουβλέρη. Άστοχο τον τρίποντα αυτή τη φορά. Ριμπάν από τον Φωτόπουλο. Η μπάλα πάει στον Καρατζά. Πόδι έχουμε από τον Κτιστάκη. Πριν η μπάλα πάει στον Φωτόπουλο. Φωτόπουλος. Κέρδισε φάουλ χαμηλά. Φωτόπουλος ξανά στον Παρασκευόπουλο. Ξανά Φωτόπουλος και Παρασκευόπουλος. Τα βάλει. 43-45 το σκορ. Κτιστάκης στον Καριοφίλη, δεν μπαίνει το καλάθι, το rebound ο Βιλιώτης. Παρασκευόπουλος στην μπάλα, σηκώνεται μόνος του, δεν βάζει το καλάθι, το rebound από τον Κτιστάκη. Ο Σουβλέρης θα βρει τον Μιχαηλίδη, καλάθι. Και 43-47 για την Μπακάρντι. Φωτόπουλος τώρα δεν βάζει το καλάθι, ο ίδιος μάχεται, κλείνεται και χάνει τον Κτιστάκη τελικά. Σουβλέρης μέχρι μέσα στο παθόνα Καρατζά. Αρβανιτάκης για 3. Θα το βάλει στο ριμπάνο Καριοφίλης. Κτιστάκης στον Μιχαηλίδη. Γυρνάει ο Χρήστος. Αστοχή. Ο Παρασκευόπουλος μάζεψε. Προσπαθεί να περάσει. Φωτόπουλος και Παρασκευόπουλος στον Φωτόπουλο πάλι. Αρβανιτάκης. Θα σηκωθεί, δεν βάζει ο Στεφ. Ριμπάντ από τον Καριοφίλη. Ο Κτιστάκης έχει την μπάλα. Στο συν 4 η Μπακάρντι, 43-47 το σκορ, 6-40 για την περίοδο. Σουβλέρη στον Μιχαηλίδη. Ξανά Σουβλέρης. Αστοχή στην προσπάθεια. Ο Καρκοφίλης μαζεύει επιθετικό rebound. Σουβλέρης πάλι. Και Κτιστάκης. Ανέβει. Δεν θα τελειώσει καλά. Αλλά έρχεται ο Μιχαηλίδης. Μαζεύει και βάζει το καλάθι.
Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Την μπάλα την έχουν οι hit. Το Χρήστος Μιχαηλίδης έχει σπάσει όλα τα κοντέρα απόψε. Έχει φτάσει 30, efficiency 20, μετράει στο μάτσο. Το rebound με τρόμερη στατιστική 10-11 βολές και 7-11 δίποντα για τον Χρήστο. Ο Παρασκευόπουλος δίνει στον Φωτόπουλο. Κρεμαστάς τώρα πάει προς τα μέσα και βάζει το καλάθι. Δίνει μια λύση ο Κρεμαστάς. Έρχονται από τον πάγκο. 45-49 το σκορ. Παναγιωτάκης στον Σουβλέρη. Μιχαηλίδης και Κτιστάκης. Έξω στον Παναγιωτάκη. Ο Λάντζας θα πάρει ένα σουτ. Θα αστοχίσει. Ριμπάουν από τον Καρατζά. Παρασκευόπουλος στον Κρεμαστά. Κακή η πάσα του. Μιχαηλίδης θα βούτυξε και έκλεψε. 5,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Μιχαηλίδης θα χρεωθεί με βήματα. Έχασε και κάπως άτσαλα στο παρκέ. Δεν δείχνει να έχει χτυπήσει πάντως ο Χρήστος. Παρασκευόπουλος. Πάει προς τα μέσα, έχει κερδίσει φάουλ από τον Παναγιωτάκη, θα πάει για βολές. Μέσα. Συγγνώμη, έξω έπρεπε του Παρασκευόπουλου. 45-49 μένει. Μέσα η δεύτερη. 46-49. Σουβλερής. Δίνει στον Παναγιωτάκη. Πήρε φάουλ. Παραλίγο να βγει το καλάθι. Θα πάει για δύο βολές. 4-56 μένει στο παιχνίδι. Μέσα έπρεπε και του Παναγιωτάκη. 46-50 το σκορ. Μέσα και η δεύτερη. 46-51. Παρασκευόπουλος την μπάλα. Μπερδεύεται και ο Αρβανιτάκη με τον Φωτόπουλο. Πάει μπάλα τελικά στα χέρια του Στέφανου. Πάλι Παρασκευόπουλος. Κακή πάσα, ο Λάντζας πετάγεται και την κλέβει. Σουβλέρης στον Λάντζα, ξανά Σουβλέρης. Και Κτιστάκη στον Παναγιωτάκη. Δεν μπαίνει το σουτ. Ο Αρβανιτάκης μάζεψε. Παρασκευόπουλος τώρα βλέπει τον Φωτόπουλο. Ξανά έξω η μπάλα στον Αρβανιτάκη. Δεν έρχεται το σουτ. Ριμπάουντ από τον Λάντζα. Κτιστάκης στον Σουβλέρη. Ανεβαίνει δυναμικά. Αστοχή. Ο Μιχαηλίδης μαζεύει ριμπάουντ. Κερδίζει φάουλ χαμηλά. Πολύ κοντά στο double-double ο Μιχαηλίδης. Είχε 9 ριμπάουντ. Ένα του λείπει για να τα καταφέρει. Και μένουν 4 λεπτά αγώνα. Ο Γιερούκης αστοχή στο τρίποντο. Rebound μαζεύει ο Καρατζάς. Κρεμάστας τώρα. Θα χρεωθεί με μεταφορά μπαλάς. Παναγιωτάκης τώρα στον Γιρούκη και Κτιστάκης στην μπάλα, βρήκε τον Μιχαηλίδη, φάουλ ξανά θα κερδίσει ο Χρήστος. Παναγιωτάκης τώρα και Μιχαηλίδης,
εξαιρέθηκε με βήματα. Παρασκευόπουλος στην μπάλα. Καρατζαδίνη, Φωτόπουλος για δύο. Δεν έβαλε, rebound από τον Μιχαηλίδη. Παναγιωτάκης τώρα. Στον Λάτζα. Εκτιστάκης, είναι μέσα και πάλι το τρίποντο του Παναγιώτη. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι και εκείνος. Με 11 πόντους, 4 rebound, 4 assist στο μάτς. Παρασκευόπουλος. Δίνει στον Κρεμαστά. Κλείνεται εκείνος. Βρίσκει παρόλα αυτά λίγο χώρο. Συγχώνεται, δεν το πιστεύω. Μελίδης έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Κρεμαστάς βρήκε όμως τρόπο να βάλει το καλάθι. 48-54 το σκορ. Συν 6 για την Μπακάρτη με 2 και 10 για το τέλος. Καλή άμυνα του Καρατζά. Τιστάκης στον Μιχαηλίδη. Πολύ δύσκολο το τελείωμα του Χρήστου, δεν μπήκε. Rebound από τον Κρεμαστά. Την μπάλα την έχει τώρα Φωτόπουλος. Θα ανέβει από τα αριστερά, θα κερδίσει φάουλ και θα πάει για βολές. 1-50 για την περίοδο για να τελειώσει το παιχνίδι. Μέσα η πρώτη Φωτόπουλου. Μέσα και η δεύτερη. Παναγιωτάκης στην μπάλα. Αγγελιουδάκης και ξανά Παναγιωτάκης. Ωραία, θα περάσει την μπάλα τα χέρια του Φωτόπουλου. 50-54 το σκορ, 1,5 λεπτό για το τέλος. Ο Αρβανιτάκης πάει να βάλει φωτιά στο παιχνίδι, δεν είναι ψωγή. Ριμπάν από τον Παναγιωτάκη. Κτιστάκης. 1-15 για το τέλος. Ο Μιχαηλίδης θα κερδίσει φάουλ χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό ήταν αυτό για τους Heat. Ο Μιχαηλίδης στο out. Θα βρει τον Παναγιωτάκη. Σουτιά 2, δεν θα μπει. Ο Φωτόπουλος μαζεύει. Κερδίζει και φάουλ. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι παίχτες της Μπακάρτη. Ο Γελιδάκης και χτύπησε και από την προηγούμενη μονομαχία με τον Φωτόπουλο. 62 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο πρώτος προημιτελικός της σειράς. 50-54 μάλλον, όπως γράφει και ο πίνακας, είναι μπροστά η Μπακάρτη Τελαβίβ. Ο Παρασκευόπουλος δίνει στον Φωτόπουλο με το ταμπλό εκεί θα γράψει. Στο καλάθι το παιχνίδι, ενώ συμπλήρωσαν τα WWK 2. Αυτή την ασίστ και το καλάθι, 15 πόντι, 10 ασίστ για τον Παρασκευόπουλο. 11 πόντι, 10 rebounds για τον Φωτόπουλο και μεγάλο τρίποντο από την άλλη για τον Μιχαηλίδη μετά την πάσα του Κριστάκη. 52-57 η Μπακάρτη με μισό λεπτό να μένει στο μάτς. Παρασκευόπουλος κρατάει την μπάλα, δεν περνάει από τον Λάτζα. Βρίσκει μπροστά και τον Κριστάκη. Λέει αμ και νομίζω αυτό ήταν το καλάθι που κλειδώνει τη νίκη για την Μπακάρτη. 52-59 το σκορ, time out για τους Heat με 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι αλλάζει το αποτέλεσμα, για να δούμε όμως τι σκάρωσε ο Στέφανος. Φωτόπουλος, κάνει μια κακή πάσα. Ο
Χριστάκης κλέβει, θα βάλει και πάλι το καλάθι. '52-61 το σκορ, νομίζω αυτό θα είναι και το τελικό στο μάτς. Νίκη για την Μακάρτη Τελαβίβ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Από εμένα το Jumble Basketball League και το κλειστό του Σταύρος Βενέτης. Να έχετε καλό βράδυ.